όπου επί της ουσίας, όταν εννοούμε πάμε στη Χάγη, φίλε Γιάννο και Αντρέα, υπενθυμίζω σε όλους τους φίλους που έχουμε, που συζητάμε εδώ και τόσα χρόνια πλέον για αυτά τα θέματα, υπονοείται ότι η Χάγη θα αποφασίσει και για το καθεστώς νησίδων. Γιατί για να κάνει οριοθέτηση η Χάγη, θα σου πει ποιανού είναι τα ημεία για να κάνω οριοθέτηση. Ποιανού είναι η Κίναρος για να κάνω οριοθέτηση. Ποιανού είναι το Φαρμακονήσι για να κάνω οριοθέτηση. Ποιανού είναι η Ανθρωποφάγη για να πώς θα κάνω οριοθέτηση, άμα δεν ξέρω ποιανού είναι αυτά. Άρα λοιπόν, όταν επί της ουσίας συζητείτε με βάση αυτό το οποίο έχει πει ο κύριος πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Σημίτης, είναι κατανοητό ότι πηγαίνουμε ή εν πάση περιπτώσει υπάρχει αυτή η σχολή σκέψης να πάμε. Με, ακόμα και για ζήτημα εθνικής κυριαρχίας, όχι κυριαρχικών δικαιωμάτων πλέον, εθνικής κυριαρχίας, σκληρής εθνικής κυριαρχίας. Να πάμε σε διεθνές δικαιοδοτικό όργανο, το οποίο να αποφασίσει αυτά τα οποία έχουν απελευθερωθεί με αίμα, ποια θα δώσει πίσω στην Τουρκία, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση, αν πας έτσι, να πάρεις τα πάντα. Είναι ξεκάθαρο. Λοιπόν, και προφανώς ο κύριος Καραμαλής αντελήφθην, αντιλαμβανόμενος μάλλον, τη συγκεκριμένη τάση, έλαβε θέση. Και αυτό είναι σε συνδυασμό βέβαια και με την τοποθέτηση λίγο ένα μήνα πιο παλιά του κυρίου Σαμαρά. Είναι ξεκάθαρο ότι αυτή τη στιγμή είναι προειδοποιητικές βολές, τροχιοδεικτικές βολές, να το πω έτσι, προς κάθε ενδιαφερόμενο αναφορικά με το τι θα συμβεί στο κυβερνών κόμμα, εάν και εφόσον υπάρξει κάποια ομάς η οποία θα αποφασίσει μέσα σε ένα πλαίσιο κακώς εννοούμενης προσπάθειας να τα βρούμε με την Τουρκία, να κάνει κάτι τέτοιο. Μη αντιλαμβανόμενο αυτό η ομάδα, ή εν πάση περιπτώσει, εγώ επαναλαμβάνω, ποτέ δεν θα πω ότι είναι κάποιος προδότης ή οτιδήποτε. Εγώ θα πω ότι έχει άλλη τοποθέτηση στο πώς λειτουργούν οι διεθνείς σχέσεις και ποια είναι η ιδεολογική του τοποθέτηση αναφορικά με τη σχολή, να το πω έτσι, που ακολουθεί. Αυτό όμως που φαίνεται ότι δεν καταλαβαίνουν αυτοί οι άνθρωποι είναι ότι μόλις η Τουρκία θα πάρει αυτό, γιατί θα πάρει, μετά θα προχωρήσει στο επόμενο βήμα, το οποίο θα είναι κάτι ακόμα. Αλλά αυτό φυσικά δεν τους ενδιαφέρει, διότι θα λένε ότι εμείς θα είμαστε τότε μια γλυκιά ανάμνηση όταν θα πάει στο επόμενο βήμα η Τουρκία. Εμείς όμως, οι οποίοι, εν πάση περιπτώσει, πρέπει να το σκεφτόμαστε μακροσκοπικά, θα πρέπει να κρούσουμε τον κόδωνα του κινδύνου ότι δεν μπορεί η Ελλάς να αποδεχτεί τον αυτοευνουχισμό της. Ποτέ δεν υπάρχει περίπτωση να συμβεί αυτό και θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί με τέτοιου τύπου συζητήσεις. Ρε Γιώργη, μέτρα σε πόσες καρέκλες κάθεται ο κόλος τους. Όλων από τον όν. Μέτρα σε πόσες καρέκλες. Από πόσες μεριές έρχονται οι αρρωγές. Κοιτάξτε, η άποψή μου είναι ότι η προσφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο είναι η πιο ευφυής επιλογή προκειμένου να χάσεις κυριαρχικά δικαιώματα. Ναι, ακριβώς. Πολύ απλό. Και γιατί την ζητάμε. Και γιατί την ζητάμε. Γιατί την ζητάμε. Διότι υπάρχει ψευδέστηση ότι εάν δώσεις κάτι στην Τουρκία, ναι, τότε μπορείς να κατευνάσεις το θηρίο. Γιατί όμως, ρε Γιάννο, γιατί λέμε χαριτωμένα πράγματα. Επειδή όμως, εάν οποιοδήποτε πολιτικός δεχθεί να δώσει κάτι στην Τουρκία από τα κυριαρχικά δικαιώματα, θα θεωρηθεί προδότης. Οπότε αντί να το δώσει ο Χίτσι Έλληνας πολιτικός, το μεταφέρει στη Χάγη. Και από εκεί στην Κοπεχάγη, ναι. Είναι όπως βλέπω ότι τα προβλήματα το κυπριακό δεν είναι λουτουρκικά, είναι ευρωπαϊκό. Πώς λέμε ότι τα προβλήματα της Τουρκίας στην Ελλάδα δεν είναι ελληνικοτουρκικά, είναι ευρωτουρκικά. Εγώ σου λέω το άλλο, να ρωτήσω κάτι άλλο. Και βγαίνει η Χάγη και μας λέει, συγγνώμη κύριε, 45 νησιά και νησίδες ανήκουν στην κυρία Τουρκία. Ωραία. Ποιος από αυτούς θα τολμήσει να έρθει εδώ και να ανακοινώσει την απόφαση της Χάγης? Για πέμπτο και αυτό. Αν δεν την ανακοινώσει, τι θα γίνει? Θα κάνει η Ελλάδα πόλεμο μαζί με το Διεθνές Δικαστήριο ή με την Τουρκία? Τι θα
Ανδρέα, είναι ακριβώς όπως είπε και ο Γιάννος. Είναι μετάθεση ευθυνών για να πούνε δεν φταίμε εμείς. Είναι όπως θα έρθει το επόμενο μνημόνιο. Θα πούνε δεν φταίμε εμείς. Είναι ο κοροναϊός. Έτσι θα γίνει. Έτσι γίνεται. Δεν το έχουμε καταλάβει τι γίνεται 40 χρόνια τώρα. Δεν φταίμε εμείς. Παιδιά, στους φοιτητές διδάσκουμε ότι το Διεθνές Δικαστήριο δεν είναι δικαστήριο όπως τα κρατικά δικαστήρια. Είναι πολιτικό δικαστήριο. Ακριβώς. Δηλαδή, η απόφαση η οποία θα ληφθεί θα είναι πολιτική. Δεν είναι όπως τα εθνικά δικαστήρια. Και αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσει ο κόσμος. Άρα, η προσφυγή στη Χάγη είναι για να δώσουμε κάτι, όπως λέει μια σχολή σκέψη, στην Τουρκία για να την ικανοποιήσουμε, διότι έχει μεγάλη αυτογραμμή και θεωρεί ότι είναι άδικο να τη συμπεριφερόμαστε όπως τη συμπεριφερόμαστε. Πήγε να το πει στους κατοίκους αυτών των νησιών. Ότι κύριε Παύρη το πρωί είσαστε Τούρκοι υπήκοοι. Συγγνώμη, οι κάτοικοι αυτών των νησιών είναι αυτοί που ψηφίζουν αυτούς που θέλουν να στείλουν τα νησιά τους στη Χάγη. Έτσι. Και δεν θα είναι μόνο έτσι όπως θα καταλήξουμε, θα δημιουργηθεί, καταλαβαίνουμε ότι με αυτόν τον τρόπο θα διασπαστεί όλη η άμυνα του Αιγαίου, θα διασπαστεί η συνέχεια των νήσων μας σε επικοινωνία, η μία πλευρά από την άλλη στα μεγάλα νησιά του Αιγαίου, και θα καταρρεύσει όλο το αμυντικό σύστημα που έχουμε, γιατί το υπογάστριό μας είναι το Αιγαίο επί της ουσίας της Ελλάδος. Έτσι, για να καταλαβαίνουμε τι συζητάμε. Απλά θα απαλλαγήσατε τις αμυντικές δαπάνες και όλα τα υπόλοιπα θέματα. Όχι, Αντρέα, θα έρθουν οι Τούρκοι για το επόμενο μετά. Μετά θα έρθουν για το επόμενο γύρο. Ναι, αγάπη μου, θα έρθει η Θράκη στη Χάγη. Θα έρθει η Ρόδος στη Χάγη. Θα έρθει η Γάβδος στη Θράκη. Στη Χάγη. Τελείως. Λοιπόν, τι θα θες τα άρματα, τα όπλα και τα πλοία. Αφού τα πάντα τα αποφασίζει η Χάγη. Πριν από 1,5-2 χρόνια, όταν έγραφα για τις διεκδικήσεις στην Τουρκία, της Τουρκίας, στην περιοχή της Κρήτης, το δημοσίευμα μου από δύο ελληνικά κανάλια απεκλήθη ως ανόητο. Ναι. Έτσι. Βεβαίως. Τώρα αποδείχθηκε ποιοι είναι οι ανόητοι. Μα πρόσεξε, οι ανόητοι λένε ότι είναι ψύχρεμοι. Η αποχάβνωση έχει ονομαστεί ψυχραιμία. Και αυτοί οι οποίοι λένε την πραγματικότητα, γιατί η πραγματικότητα κάθε μέρα αποδεικνύεται στον αέρα, στο νερό και στην ξηρά της οριογραμμής με την Τουρκία. Έτσι, είτε στην Κύπρο, προχθές μου είτε στην Ελλάδα. Δημοσιεύθηκε και παίχθηκε στα κανάλια στην Κύπρο ένα δημοσίευμα μου 10 Ιανουαρίου του 2000 με χάρτη, με τίτλο, πρωτοσέλιδο στην εφημερίδα Σημερινή, «Τουρκική λίμνη». Τότε με απεκάλεσαν εθνικιστή, τρελό, ανόητο, δεν ήξερα τι έλεγα. Και έγραφε μέσα το δημοσίευμα ότι το 2020 θα είναι περατωμένη η τουρκική λίμνη, όπως αυτό που είπε ο Γιώργος, και οι Τούρκοι θα ζητούν κι άλλα. Δηλαδή η γαλάζια πατρίδα. Δηλαδή την τουρκική λίμνη από την Μαρμαρίδα μέχρι την Αλεξανδρέτσα την έχουν φτιάξει, είναι δική τους πλέον. Τώρα τι θέλουν. Θέλουν τη γαλάζια πατρίδα. Δηλαδή αυτά που έχουν γίνει με τη συνθήκη του Μοντρέ, όλα αυτά έχουν σχέση με τη γαλάζια πατρίδα, έχουν σχέση με την Νέα Οθωμανική Αυτοκρατορία, έχουν σχέση με όλα αυτά. Εμείς όλα αυτά, οικειοθελώς, ενώ η πολιτική ηγεσία, κάνει ό,τι δεν τα βλέπει. Δηλαδή, έχω πει πολλές φορές ότι το πρόβλημα πλέον δεν είναι πολιτικό στον ελληνισμό, είναι ψυχιατρικό. Η πολιτική μας ηγεσία βρίσκεται σε κατάσταση ιδιοληψίας. Άλλα βλέπει, άλλα πιστεύει ότι βλέπει. Δηλαδή βλέπει απέναντι της υπάρχει απέναντι της ένα θηρίο και είχε την ψευδέστηση ότι είναι μια ωραία γκόμενα με την οποία μπορεί να συζητήσει. Τόσο απλά για να καταλαβαίνουν και οι ακροατές μας. Αυτό δεν γίνεται επί χρόνια. Είναι θηρίο, λέει το θηρίο, βρυχάτε και λέει θα σου επιτεθώ. Ή αν δεν σου επιτεθώ θα μου δώσεις αυτό που θέλω, και εμείς επιμένουμε ότι είναι μια ωραία γκόμενα με την οποία μπορούν, και είναι και ψηλή γκόμενα, είναι μεγάλη, έχει και πλούτη. Αυτοί είμαστε. Συνεπώς δεν ευθύνεται το θηρίο μόνο. Ευθυνόμαστε και εμείς. Και επαναλαμβάνω ότι αυτή η κουλτούρα έχει δημιουργηθεί
και από τα μουμουέ. Θυμούμε τότε με τις ζεϊμπεκές, με τη διπλωματία των σεισμών, τα έζησα διότι ήμουν και στις αποστολές τότε και του κυρίου Παπανδρέου και στο Παρίσι και στην Τουρκία. Τι άκουγα, τι ενημερώσεις φοβερές άκουγα, πώς θα ήταν η επόμενη δεκαετία, εικοσαετία μαζί με την Τουρκία, πόσο ωραία θα περνούσαμε, πόσο θα κατευνάζαμε την Τουρκία, ότι θα ανοίγαν νέοι εμπορικοί ορίζοντες, οικονομικοί ορίζοντες, ότι περίπου η Κωνσταντινούπολη θα πλημμυριζόταν από Έλληνες επιχειρηματίες κτλ. Αυτά έλεγαν. Αυτά έλεγαν όμως, προσέξτε, και οι γκουρού της ελλαδικής και της κυπριακής δημοσιογραφίας που συνεχίζουν να τους βλέπω μέσα στα κανάλια. Αυτοί δεν λείπουν ποτέ. Αυτοί ονομάζονται αθάνατοι. Ακριβώς. Τα κανάλια επί 30 χρόνια, 20 χρόνια, ήδη και δεν βγήκε ένας. Είπαμε την ΕΡΤ να μεταδίδει, δεν θα πω ποιος ήταν, από αυροφροσύνη, ότι ο Ερντογάν είναι ο μεταρρυθμιστής και ο νέος Παπανδρέου της Τουρκίας. Ναι. Τον είχαν Ισλαμοδημοκράτη, τότε τον λέγανε τότε. Ναι, βέβαια. Ισλαμοδημοκράτη. Ότι άλλαζε τα πάντα, ότι έφερνε δημοκρατία, ότι δεν θα κύζει. Και να δεις που αν θα, τον, αν θα αλλάξει ο Ερντογάν τώρα, εν πάση περιπτώσει, με όλα αυτά που παίζει, θα μας πούνε ότι ήρθαν οι σωτήρες οι επόμενοι. Όπου θα είναι συνδυασμός Ισλαμοφασιστών οι επόμενοι. Και ας λένε τώρα θα τα βρούμε. Μιλάμε, είναι όντως είναι ψυχασθενής. Εγώ βλέπω να έρχεται. Εγώ βλέπω να έρχεται κανένας Νταβούτογλου. Νταβούτογλου, Τσαβούσογλου, κάτσε όγλου θα είναι πάντως. Ημάμογλου. Με τις ευλογίες άλλων και τα λοιπά. Ποιος θα έρθει, ή θα έρθει ο Νταβούτογλου ή θα έρθουν οι κεμαλιστές. Αφού οι κεμαλιστές έχουν πιο ακραίες θέσεις αφού κατηγορούν τον Ερντογάν με τριοπάτια. Ο Κιλιτζάρογλου τι λέει? Ο Κιλιτζάρογλου λέει ότι αυτά τα νησιά που διεκδικεί η Τουρκία τα πήρε, λέει, το πήραν οι Έλληνες το 2007. Δηλαδή, πρόσεξε, Αντρέα Γιάννο, η κυβέρνηση Καραμαλή μετά του στην Ολυμπιάδα του 2004 κάναμε και τη μεγάλη εξόρμηση στο Αιγαίο και πήραμε ό,τι είχε μείνει τουρκικό. Αυτό λένε. Αυτό το λένε επισήμως το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Ότι οι Έλληνες κατέλαβαν τα νησιά το 2007. Αν έχετε το Θεό. Οι κεμαλιστές λένε επί Μακρόν ότι το Κυπριακό έχει λυθεί το 1974. Ακριβώς. Τελεία. Δηλαδή, αν φύγει ο Ερντογάν και έρθουν οι κεμαλιστές, τι θα αλλάξει δηλαδή? Αυτό που πρέπει να αλλάξει είναι η δική μας κουλτούρα και η δική μας στρατηγική και πολιτική. Τελεία. Και ρωτώ εγώ. Ποια είναι η αιτία για την οποία η σύζυγός μου και οι δύο μου γη δεν έχουν ψυχολογικό δεσμό μαζί με το σπίτι της γιαγιάς? Η εισβολή και η κατοχή. Και ποιος είναι ο λόγος που ο Έπικος και τα παιδιά του ή τα αγκόνια του έχουν ψυχολογικό δεσμό με το σπίτι όπου γεννήθηκε η γυναίκα μου, η σύζυγός μου? Η εισβολή και η κατοχή. Και έρχονται το πλαίσιο των συνομιλιών να νομιμοποιήσουν το ψυχολογικό δεσμό ο οποίος προήλθε από την εισβολή και την κατοχή και να αφαιρέσουν από την πρόσφυγα σύζυγό μου και τα παιδιά μου το ψυχολογικό δεσμό που θα έπρεπε να είχαν αν δεν υπήρχε κατοχή ή με την περιουσία και την πατρίδα. Κατάλαβες πόσο καλοί ψυχολόγοι είναι? Ωραία. Και βοηθάνε στην ψυχολογική ισορροπία των Ελληνοκυπρίων, Γιάννο μου. Μάλιστα. Ξαναρωτώ. Ωραία. Ποια είναι η θέση των Αθηνών επί τούτου? Συμφώνησε με τη Λευκωσία. Η Λευκωσία αποφασίζει και η Αθήνα συμπαρίσταται. Αυτή είναι η θέση της Αθήνας. Αυτή είναι η δημοκρατική λύση. Αυτή είναι η απόγονη των αρχαίων Αθηναίων. Της δημοκρατίας. Άρα τι σημαίνει? Όταν εσύ δεν σέβεσαι τον εαυτό σου και όταν εσύ αποδέχεσαι τους νόμους των τάξης, γιατί να σε σεβαστεί η Τουρκία? Γιατί να σε σεβαστεί η Ευρώπη? Γιατί να σε σεβαστεί ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ? Όταν γνωρίζουν ότι εσύ είσαι αναξιοπρεπής, όταν γνωρίζουν ότι είσαι έτοιμος να δώσεις την αξιοπρέπεια σου, να δώσεις την περιουσία σου,
να δώσεις το σπίτι σου, να δώσεις την πατρίδα σου. Διότι δίνουμε πατρίδα. Το ίδιο συμβαίνει, έτσι κατά πιο πονηρό τρόπο, με το θέμα το οποίο λέγαμε προηγουμένως για την προσφυγή στη Χάγη. Δηλαδή, αντί να το χάσεις στο πεδίο της μάχης, θα το χάσεις στο Διεθνές Δικαστήριο. Αυτό. Τώρα πάει ο πρόεδρος στην Πενταμερή για να του θέσει νέες ιδέες στο πλαίσιο της πολιτικής ισότητας, την οποία οι Τούρκοι ερμηνεύουν ως ισότιμη κυριαρχία. Κατά την άποψη μου, ο πρόεδρος πρέπει να πάει στο τραπέζι από το πρώτο βράδυ και να πει το εξής πολύ απλό προς το Γενικό Γραμματέα και προς τη τιμωρημένη Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί τη λέω τιμωρημένη? Επειδή θα έχει καθεστώς, λέει, παρατηρητή, θα την έχουν στη γωνιά να παρακολουθεί οι Τούρκοι. Και θα πρέπει να πει ο πρόεδρος, όπως και ο Έλληνας πρωθυπουργός, εφόσον είναι εγκύτρια δύναμη. Κύριε Γενική Γραμματέα, ρωτάτε την Τουρκία, αναγνωρίζει την Κυπριακή Δημοκρατία? Εάν η απάντηση της Τουρκίας είναι «δεν αναγνωρίζω την Κυπριακή Δημοκρατία», τότε είναι πρόδειλο ότι δεν πάμε για λύση του Κυπριακού, αλλά ότι στην παρουσία του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ και της τιμωρημένης Ευρωπαϊκής Ένωσης πάμε για διάλυση της Κυπριακής Δημοκρατίας και αντικατάστασή της, όπως λέει η Τουρκία, από δύο συνιστόντα κράτη με ισότιμη κυριαρχία. Άρα, οτιδήποτε και αν συμβεί χωρίς να ξεκαθαρίσει το καθεστώς της Κυπριακής Δημοκρατίας, θα ανοίξει το δρόμο για τη διάλυση, για βήματα διάλυσης της Κυπριακής Δημοκρατίας. Και γιατί αναφέρομαι στο Γενικό Γραμματέα? Διότι εκεί ο Γενικός Γραμματέας είναι ο εκπρόσωπος, ο θεματοφύλακας του Διεθνούς Δικαίου. Και η Κυπριακή Δημοκρατία είναι κράτος μέλος του ΟΗΕ. Εάν ο θεματοφύλακας, ο εκπρόσωπος του ΟΗΕ, δεν συμπεριφερθεί, δηλαδή δεν πει στην Τουρκία, δεν μπορεί να κάθεσαι στο ίδιο τραπέζι να λέει δεν τους αναγνωρίζει. Και δεν θα πρέπει ο Γενικός Γραμματέας να υποβάλει έκθεση προς το Συμβούλιο Ασφαλείας καταγγέλλοντας την Τουρκία. Κατά ανάλογο τρόπο θα πρέπει να πράξει και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί? Διότι το ΜΕΝ Συμβούλιο Ασφαλείας έχει εκδώσει δύο ψηφίσματα. Το 541 και 550, στο οποίο αναφέρεται ρητός ότι δεν μπορεί να αναγνωριστεί το ψευδοκράτος διότι είναι προϊόν βίας και χρήσης όπλων, δηλαδή καταπάτηση του άρθρου 2 παράγραφος 4 του χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Η ΔΕ Ευρωπαϊκή Ένωση εξέδωσε την αντιδήλωση της 21ης Σεπτεμβρίου του 2005, η οποία τι ήταν, γιατί ονομάζεται αντιδήλωση? Διότι η Τουρκία είχε κάνει μια δήλωση την οποία έλεγε ότι εγώ θα αρχίσω ενταξιακές διαδικασίες χωρίς να αναγνωρίζω την Κυπριακή Δημοκρατία. Και απαντά η Ευρωπαϊκή Ένωση ως κράτη-μέλη της στο σύνολό της, ότι στην ίσο Κύπρο αναγνωρίζουμε μόνο ένα κράτος, αυτό της Κυπριακής Δημοκρατίας, διότι για να προχωρήσει η ενταξιακή διαδικασία της Τουρκίας, θα πρέπει η Τουρκία να αναγνωρίσει την Κυπριακή Δημοκρατία. Αυτό αναφέρεται δε και στην τελευταία έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του κυρίου Μπορέλ, ο οποίος ρητός αναφέρει ότι η άρνηση της Τουρκίας να αναγνωρίσει το κράτος της Κυπριακής Δημοκρατίας δημιουργεί προβλήματα στις σχέσεις Τουρκίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα όταν εσένα, κύριε Έλληνα Πρωθυπουργέ και πρωτίστως κύριε Κύπριε Πρόεδρε, η Ευρωπαϊκή Ένωση σου δίνει όλα αυτά τα νομικά εργαλεία για να καθίσεις στο τραπέζι της Πενταμερούς και να καθαρίσεις την κατάσταση, να ξεκαθαρίσεις, να διευκρινίσεις την κατάσταση και δεν το πράττεις, είναι ως να επιτρέπεις στην Τουρκία να θέτει επιτάπητο στη λογική των δύο κρατών και της Συνομοσπονδίας. Αγαπημένοι μου, εδώ πρέπει να σε